Τα χάλια μας στον 21ο αιώνα. Τα χάλια μας. Η δυσοσμία χτυπά κόκκινο σε γειτονιές Μεσαμπελιάς Ηρακλείου, όπου επικρατούν τριτοκοσμικές καταστάσεις. Γιατί η Βρώμα δεν υποφέρεται. Κάποτε έβγαζε και λάδια. Η απαράδεκτη εικόνα. Αυτή μου θυμίζει, λες και βρίσκομαι στην Μπακόκ, στην άκρη που είναι το ποτάμι, που είναι Βρώμα, που κατουράνε μέσα τα πάντα. Δεν είναι αυτή η κατάσταση πια. Όταν τους καλεί ο κόσμος να μην αδιαφορούν, στη θέση που είναι, είναι για να υπηρετούν τον κόσμο. Δεν είναι για να εδραιώσουν το όνομά τους, το προφίλ τους. Τα χάλια. Τα χάλια μας τα μαύρα. Μη αντέχοντας άλλο τη δυσοσμία, δημότες τοποθετούν πετσέτες μέχρι και χαλιά στις χάρες ομβρίων, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές συνοδού Ερυθρέας. Πήρα την προηγούμενη Δευτέρα τηλέφωνο, μου λένε θα το διαβιβάσω. Αλλά εγώ βλέπω να πούμε ότι δεν συγκινούνται, κύριοι. Δηλαδή, δυστυχώς, είμαστε δημότες, πληρώνουμε τόσους φόρους. Και βλέπουμε αυτή τη βρωμιά να έρθουν να καθαρίσουν. Τι θα γίνει? Δεν πάει άλλο, τονίζουν δημότες, αναφορικά με την έντονη δυσοσμία που προέρχεται από τα φρεάτια, κάνοντας λόγο για διαφορία από τον Δήμο Ηρακλείου. Βρωμά είναι τα φρεάτια του χώρου, τον δρόμο Βόλου και Ερυθρέας. Λέμε στο Δήμο να έρθει να τα καθαρίσει. Τη μυρωδιά βιώνουμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι εδώ δεν έχει δοθεί η κλίση να πηγαίνουν στις χάρες. Παντού όπου είχε εισάξει, εδώ στην Ερυθρέας υπάρχει βρώμα. Πηγαίνετε παρακάτω στο Καλαμάτας και Κομωτινίες, εκεί είναι σκουπιδότοπος. Παράλληλα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις μεγάλες ποσότητες νερού, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, δεν καταλήγουν στις χάρες ομβρίων, με συνέπεια δρόμοι να μετατρέπονται σε λίμνες. Από κακοτεχνία σε αδιαφορία. Το φρεάτιο αριστερά του δρόμου είναι στην κορυφή, το έχουν βάλει ψηλά ψηλά για να μην το φτάνει το νερό. Ψηλά ψηλά να μην το φτάνει το νερό. Είναι μη βραχή, δεν γίνεται. Πριν ακόμα βρέξει τη μεγάλη βροχή που έκανε, και έλεγα να πούμε μήπως βρέξει να καθαριστεί, αλλά δυστυχώς η ίδια μυρωδιά. Μα πλημμυρίζει, εμένα ειδικά το δικό μου φρεάτιο ανοίγει παντοτινά. Εδώ στην Καλαμάτας 14 είμαι. Εν τω μεταξύ, οι εργασίες για την αντιπλημμυρική θωράκιση της λεωφορού Καζαντζίδη δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, παρά το γεγονός ότι η σύμβαση υπεγράφει τον Φεβρουάριο του 2022. Ο Νίκος Κουλάς επισημαίνει ότι το επίμαχο έργο δεν μπορεί να εκτελείται παράλληλα με αυτό της αναβάθμισης και ασφαλτόστρωσης στο ΒΟΑΚ, προκειμένου να αποφευχθούν εικόνες κυκλοφοριακού εμφράγματος στο Ηράκλειο. Καθυστερεί στην αρμόδια υπηρεσία όχι για λόγους γραφειοκρατικούς, αλλά διότι όσο γίνονται οι ασφαλτοστρώσεις στο ΒΟΑΚ, θεωρείται ότι θα βραχυκυκλώσει η κυκλοφορία στο Ηράκλειο εάν ανοίξουμε ένα δεύτερο μέτωπο από τον κόμβο της Καλλιθέας μέχρι τον κόμβο της Αλικαρνασσού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχει δοθεί ακόμα η κυκλοφοριακή ρύθμιση. Εδώ, άμα βρέξει ένα λεπτό, όχι παραπάνω, τρέχουν νερά εδώ για μισή ώρα. Γιατί? Γιατί έρχονται από τον κόμβο Καλλιθέας. Κατεβαίνουμε περισσότερη ορμή, διπλασιάζει η ταχύτητά τους και έχουμε αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε εδώ. Εμείς θα ζούμε χρόνια εδώ. Εάν δεν πιαστούν στη βιομηχανική με τα φρεάτια αυτά που λέγαμε να διοικητευθούν στο Κατσαπαδιανό ρέμα, θα υπάρχουν πάντα τα προβλήματα. Πρόκειται και το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στο τμήμα της λεωφορού Καζαντζίδη από τον ανισόπεδο κόμβο Αλικαρνάσου έως τον ισόπεδο κόμβο Καλλιθέας, το οποίο περιλαμβάνει και εργασίες αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε όποτε η αστυνομική διεύθυνση κρίνει ότι δεν θα υπάρξει κόλλημα στην κυκλοφορία.